κύριος Κλέρχος Τζαφέρης να τον παραδίδει στον Χρόνο τον Πασαλίδη. Σηκώνει το κύπελο λοιπόν Δυτικής Αττικής, 20ος τελικός. Ο Ματραϊκός κατακτά μαζί με το κύπελο και το double και το πρωτάθλημα περίοδου 2024. Γιώργος Πετσίτης, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Ματραϊκό, ήρθε από τον Ατρόμητο που είναι ομάδα επαγγελματική, έτσι. Δύο λόγια για το παιχνίδι να μας πεις και για την αποτίμηση της χρονιάς αλλά και για τα μπαράζ. Ήταν ένα πολύ γερό παιχνίδι και οι δύο ομάδες έδειξαν το ήθελαν. Εμείς ευτυχήσαμε να σκοράρουμε αρκετά νωρίς στο παιχνίδι. Αυτό εμάς μας βοήθησε. Ήταν πολύ δυνατό και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι, το δείξαμε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα μεγάλο δρόμο από εδώ και πέρα μπροστά σαν πρωταθλητές της ΕΠΣΔΑ. Ακολουθούν τα μπαράζ. Είμαστε έτοιμοι, δηλώνουμε έτοιμοι και έχουμε ένα και μοναδικό στόχο, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κώστας Φραγκόπουλος, ο ακροθέτως φύλακας του Ματραϊκού, μια απομίμηση της χρονιάς που πέρασε και για τον τάμπ που κατακτήσατε. Κώστα. Ο στόχος από την αρχή ήταν το πρωτάθλημα, έπειτα το κύπελο. Τα καταφέραμε και να πάρουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Τώρα σκυμμένα κεφάλαια, γιατί έχουμε την Τετάρτη με το Λασίθι παίζουμε μπαράζ. Στόχος της ομάδας είναι η άνοδος. Τα πειράγματα είναι τώρα. Ναι, τα πειράγματα. Βλέπεις τα πανηγύρια εδώ της ομάδας. Το φοβηθήκατε τον Ακράτητο μετά τον γκολ? Γιατί ξεκίνησε πολύ καλά. Είναι ένα μάτς. Εντάξει, άλλο το κύπελο, άλλο το... Ναι, δεν είναι καμία σχέση με το πρωτάθλημα. Το θέλαν και τα παιδιά πολύ. Στόχος ήταν το πρωτάθλημα, το κύπελο για αυτούς. Τίποτα. Τα κατακτήσαμε και τα δύο. Εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπόρι Καλβατσίου. Άλλο πράγμα στην ομάδα του Ματραϊκού φέτος. Άνω κάτω την άμυνα όλοι. Νομίζω τρίτο σκόρο. Τρίτο σκόρο στο πρωτάθλημα. Δύο λόγια να μας πεις και την αποτίμηση της χρονιάς. Τα μπλούγος ο Ματραϊκός. Αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος της ομάδας. Να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έχει μείνει άλλος ένας. Να πάμε στα μπαράζ και να πάρουμε την άνοδο. Σας δυσκόλεψε ο Ακράτητος. Μπήκε πολύ δυνατό στο παιχνίδι. Ισάκιος αντίπαλος. Ναι. Ήθελε και αυτή το παιχνίδι, αλλά εμείς το θέλαμε περισσότερο και γι' αυτό πήγαμε και την κύπελο στο φύλλο αυτό του κόσμου.